Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ήταν φυσιολογικό ότι θα είχαμε θετική ανταπόκριση σε μια τέτοια πρόσκληση, με δεδομένο ότι και οι δικοί σας αγώνες σαν κόμμα και οι δικοί μας αγώνες σαν φορέας εντάσσονται στη λογική υπεράσπιση από ταξική σκοπιά του περιβάλλοντος και εντοπίζοντας τους κινδύνους που υπάρχουν από οικονομικά συμφέροντα και ασκούμενες πολιτικές ενάντια στο περιβάλλον, ενάντια στο λαό. Από αυτή την άποψη, με μόνο μερικές επισημάνσεις, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έτσι και αλλιώς και στο παρελθόν, ε, αλλά και στη συνέχεια, η Ένωση Γονέων, μαζί ε, με τους συλλόγους γονέων στην ε, Πετρούπολη, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την, ε, όλη την κοινωνία ε, θα προσπαθήσει και προσπαθεί να βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα τη διαχείριση των απορριμμάτων, επισημένοντα ε, μόνο κάποιου τίτλου. Πρώτον, ε, από εδώ και πέρα, όχι ότι στο παρελθόν ήταν νόμιμη, όχι ότι στο παρελθόν ήταν ηθική, όχι ότι στο παρελθόν υπεράσπιζε τι ζωέ μα, η, η λειτουργία του ΧΙΤΑΦΙΛΗΣ είναι πειρατική, με δεδομένο ότι ε, όλα τα νόμιμα στοιχεία που υπάρχουν για τη λειτουργία ακόμη και τη β' φάση έχουν ολοκληρωθεί. Ένα λοιπόν αυτό. Ε, το δεύτερο, ε, όλο ο προγραμματισμό που γίνεται δεν είναι για να φύγει, όπω λέει ο Περιφερειάρχη και η προηγούμενη Περιφερειάρχη, η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση να κλείσει ε, οχητά. Είναι για να παραμείνει. Οι συμβάσει είναι τουλάχιστον για πέντε χρόνια, άρα λοιπόν πάμε και για παραπάνω. Άρα λοιπόν με αυτή τη σκοπιά εμείς βάζουμε ε, σαν ε, θέμα, το κλείσιμο όλων των εγκαταστάσεων ε, και της χωματερής και τον, προφανώς το να μην γίνουν επεκτάσεις ούτε ε, ο μικρός χιτά ούτε η γάμα φάση και το κλείσιμο όλων των εργοστασίων και αυτών που σχεδιάζονται και του ΕΜΑΚ. Και θεωρούμε ότι νομίζω ότι θα πρέπει να μπαίνει ε, στη λογική όλων μας και το θέμα των εργοστασίων και το κλείσιμο του ΕΜΑΚ, όπως... Ε, θα πρέπει να μπαίνει και η κατάργηση των αντισταθμιστικών, που εμείς το βάζουμε, θεωρούμε ότι είναι ένας καλός τρόπος για αυτούς, εκμαυλισμού των συνειδήσεων, αλλά και του τρόπου διαχείρισης δημόσιου χρήματος σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού. Άρα, λοιπόν, με αυτή τη σκοπιά, θεωρούμε ότι θα πρέπει να πυκνώσουν οι αγώνες, οι παρεμβάσεις, να γίνει όσο το δυνατόν πιο μαζική αυτή η διαδικασία υπεράσπισης ε, του, της ζωής μας και του περιβάλλοντος και ε, με αυτή τη σκοπιά θα αναζητούμε με όλους όσους ε, συμμετέχουν σε τέτοιες κινηματικές διαδικασίες ε, κοινούς δρόμους και νομίζω ότι αυτό χρειάζεται για να γίνουν όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με μαζικά και συλλογικά χαρακτηριστικά και νομίζω να έχουν αποτέλεσμα. Είτε στην περιοχή μας, σε κάθε Δήμο ξεχωριστά ή και συνολικά, είτε στο κέντρο της Αθήνας, είτε στον ενιαίο σύνδεσμο όπως ήμασταν το προηγούμενο διάστημα, είτε στην περιφέρεια, όπου μπορούμε και νομίζω ότι μέσα στα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι και ο αποκλεισμός του ΧΙΤΑ μέχρι να πετύχουμε το οριστικό κλείσιμο όλων των εγκαταστάσεων. Σας ευχαριστούμε.